Περίπου στις 8 το πρωί έδεσε σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας στο κρασγερόπλιο Κώστα Λουμινόζα, όντας η πρώτη κρουαζιέρα για την φετινή σεζόν. Το κρασγερόπλιο Κώστα Λουμινόζα ξεκίνησε από την Τεριέστη και στη συνέχεια τον Μπάρι έφτασε στην Κέρκυρα, ενώ θα επισκεφτεί και άλλες πόλεις Ελλάδας όπως την Αθήνα, τη Μύκονο και το Κατάκολλο της Ολυμπίας. Εγκαινιάστηκε η σεζόν για την κρουαζιέρα και νομίζω ότι είναι και το πρώτο πλοίο που έρχεται από Ιταλία στην Ελλάδα, το οποίο θα συνεχίσει σε άλλα ελληνικά λιμάνια, Κατάκολλο, Πειραιά, και θα γυρίσει πίσω Ιταλία. Ναι, από τα 186 έχουμε φτάσει τα 200 πλέον τις προσεγγίσεις. Νομίζω ότι η χρονιά θα πάει καλά. Μην κοιτάζουμε βέβαια πριν τον κορονοϊό το 2019. Το κοιτάζουμε με πέρσι που είμαστε, η κρουαζιέρα είχε μηδενικό αποτύπωμα παγκοσμίως. Είμαι αισιόδοξος, διότι και χτες που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιέρας Ελλάδος, όλοι και οι εταιρείες κρουαζιέρας και εφοπλιστές όλοι θέλουν να γυρίσουμε στη φυσιολογική διαχείριση των πελατών. Από εκεί και πέρα δεν σας είπα ότι το πλοίο σήμερα έχει γύρω στα 600 άτομα, η πλειοψηφία τους είναι Ιταλοί και υπάρχουν και λίγοι Γερμανοί, Αυστριακοί και Γάλλοι. Η πληρότητά του είναι σχετικά μικρή από τη συνολική χωρητικότητα που έχει το πλοίο. Είναι όμως το πρώτο δρομολόγιο, μην το ξεχνάμε, και όλοι ευελπιστούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα και, όπως είπα και πριν, να υπάρχει φυσιολογική διαχείριση. Αναφορικά με το σύστημα διάχυσης του επιβατικού κοινού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ Σπύρος Ζερβόπουλος εξέφρασε την εκτίμησή του πως σύντομα το επιβατικό κοινό θα μπορεί να διαχυθεί έως τα απολαιότερα χρόνια. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι προσεγγίσεις των πλοίων έχουν αυξηθεί με περίπου 200 να προγραμματίζονται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Το ιταλικό κρουαζιερόπλοιο Κώστα Λουμινόζα Κέρκυρα κάνει πρεμιέρα στην φετινή τουριστική σεζόν. Μπορεί η πληρότητα να μην είναι μεγάλη και ο τρόπος διάχυσης του επιβατικού κοινού να μην είναι αυτός ο οποίος θα ήθελε ο εμπορικός κόσμος του νησιού. Όμως είναι ενθαρρυντικό γεγονός ότι η κρουαζιέρα ξεκινά και πάλι. Αλλά φέτος ξεκινάει δυναμικά έχοντας την εμπειρία των υγειονομικών πρωτοκόλων, τα οποία νομίζω ότι εν καιρό, λόγω του τείχους ανοσίας που θα στηθεί από τα εμβόλια και στην πατρίδα μας και στα άλλα κράτη, σιγά σιγά θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα που γνωρίζαμε και στη διαχείριση του κόσμου και στα μεγέθη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ Σπύρος Ζερβόπουλος, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος, υποστηρίζοντας πως πλέον με τη μορφή που έχει πάρει η τουριστική κίνηση, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε νέες προσεγγίσεις από το Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο. Βέβαια, Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε και εκεί πιο πολλά. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και η επιμήκυση της περίοδου. Έχουμε μέχρι τώρα προσεγγίσεις για μέχρι και τον Νοέμβριο και ευελπιστούμε ότι τους μήνες κατά τους οποίους δεν υπάρχει συνολική πληρότητα στο νησί του τουρισμού, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβρη, ίσως εκεί να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερα κρουαζιερόπλοια και έτσι να υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στον τόπο.